τις δραματικές στιγμές της ιστορίας του προσκοπισμού αλλά και τις τραγικές μνήμες της μικρασιατικής καταστροφής θυμηθήκαμε ξανά μέσα από την εκδήλωση που διοργανώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στον Πύργο με τίτλο «Θυσίας μνήμη». Και μνήμης για τους θυσιαστέντες προσκόπους της Μικράς Ασίας, κάτω Παναγιάς, Σογείων και Αηδηνίου, προκειμένου να μεταδοθεί, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, η ιστορική μνήμη στις νεότερες γενιές και να μην σβήσουν οι αξίες της θρησκείας, της πατρίδας και της ελευθερίας, για τις οποίες οι ήρωες πρόσκοποι θυσιάστηκαν. Διότι η λησμονιά ισοδυναμεί με την αλωτρίωση της εθνικής μας φυσιογνωμίας, τη διάβρωση της εθνικής ψυχής, τη μόλυνση της εθνικής συνείδησης, την πνευματική αλωτρίωση, την έλλειψη σεβασμού στον άνθρωπο. Την εκδήλωση πλαισιώνει η χοροδία, η μεικτή χοροδία μας, υπό την διδασκαλία της γνωστής και μια εξαιρεταίας κυρίας Κοστούλας Σακά Κυρίτση και δυο κυρίες μέλη εκλεκτά του Λυκείου, η κυρία Γιώτα Μπαρτζοπούλου και η κυρία Ρούλη Μαλιοπούλου, οι οποίες μας απήγγελαν και θα μας απαγγείλουν. Την εξαιρετική αυτή εκδήλωση θεσμό οργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ένωση Παλαιών Προσκόπων Ηλίας με τη συνεργασία του παρατήματος του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου στο κατάμεστο από κόσμο χώρο του. Έχει αναρωτηθεί ποτέ τι λέει πραγματικά η υπόσχεση που δίνει ένας πρόσκοπος? Πού υπόσχεται και τι υπόσχεται? Υπόσχεται στην τιμή του να κάνει το καθήκον στο Θεό, στην πατρίδα και να βοηθάει κάθε άνθρωπο και σε κάθε περίσταση. Στην τιμή του λοιπόν. Και να κάνει το καθήκον του. Η λέξη τιμή, ως προς το σημενόμενο, δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου. Αυτή τη λέξη επέλεξαν οι πρόσκοποι για να συνοδεύουν την προσκοπική και προσωπική του ζωή. Οι εκδηλώσεις ήταν διήμερες, καθώς το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε με επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των αδικοχαμένων προσκόπων της Μικράς Ασίας στον Άγιο Διονύσιο στον Πύργο. Προστάτε,